Και να συνεχίσουμε φυσικά την αυτοδιοικητική μας συζήτηση. Θα πάμε στον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης και να καλησπερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που βρίσκεται εδώ μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Γιαουρτάνη, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου, με το συνδυασμό του Μιχάλη Καραμαλάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές της Κρήτη TV. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που δίνετε να μιλήσω, να έρθω εδώ και να μιλήσω για το συνδυασμό μας. Εμείς σας ευχαριστούμε και ξέρετε, είναι η αλήθεια ότι πάντα σε αυτές τις εκλογές προσπαθούμε λίγο να καταλάβουμε ποιες είναι οι προθέσεις των υποψηφίων και των συνδυασμών και των επικεφαλής. Γι' αυτό και μια από τις συχνότερες ερωτήσεις που κάνουμε είναι γιατί υποψήφιος με το συγκεκριμένο συνδυασμό, με το συνδυασμό του Μιχάλη Καραμαλάκη. Κυρία Σφακιανάκη, θεωρώ καταρχήν ότι και οι τέσσερις υποψήφοι δήμαρχοι που διεκδικούν το Δήμο Ηρακλείου έχουν τις καλύτερες προθέσεις για το μέλλον της πόλης μας. Από εκεί πέρα είναι άλλο το ποιος μπορεί όμως, άλλο τι θέλουμε και άλλο τι μπορούμε. Ο κύριος Καραμαλάκης, ακόμα και ως αρχηγός ελληνικής αστυνομίας, έχει αποδείξει μια θέση η οποία δεν χαρίζεται αλλά κατακτάται, έχει αποδείξει ότι την ικανότητά του να οργανώνει, να διοικεί, να μεθοδεύει καταστάσεις, την αποτελεσματικότητά του και πραγματικά το πάθος που έχει για να κάνει το Ηράκλειο να αλλάξει σελίδα και να πάμε στην επόμενη μέρα. Εμένα από την πρώτη στιγμή με ενέπνευσε πλήρως αυτή η εικόνα που είδα. Γι' αυτό και τάχθηκα στο πλευρό του να διεκδικήσω μαζί το Δήμο Ηρακλείου για την επόμενη πενταετία. Θεωρώ και ξανατονίζω ότι ήρθε η ώρα να αφήσουμε τη θεωρία και να πάμε στην πράξη, γιατί το Ηράκλειο αυτό πλέον χρειάζεται πράξη και όχι λόγια. Για να πάμε στην πράξη, κύριε Γιαουρτάνη, εσείς είστε και εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος. Πού έχουμε υστερήσει σε επίπεδο παραγωγής έργου τα προηγούμενα χρόνια και ποια είναι τα σοβαρότερα προβλήματα που σας παραθέτει ο κόσμος στις επαφές που έχετε τώρα στην προεκλογική περίοδο? Πραγματικά, όλη αυτή την προεκλογική περίοδο συναντάμε καθημερινά πάρα πολύ κόσμο, οι οποίοι αγκαλιάζουν τον κύριο Καραμαλάκη, τον κύριο Μιχάλη, τον Μιχάλη τους όπως τον λένε. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Από την καθημερινότητα, την άμεση καθημερινότητα, από την καθαριότητα που νομίζω το πρόβλημα τίνει να γίνει πάρα πολύ μεγάλο πλέον, από τους δεινοδοποιία, το νερό, την ίδρυυση, την άδρευση, την έλλειψη κοινόχρηστων χώρων. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, τα οποία όμως εμείς, σαν η επόμενη Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου, θα σκέψουμε πάνω από αυτό το προβλήμα μια ομάδα κρούσης, η οποία θα προσπαθεί τα μικρά προβλήματα να μην τα αφήνει να γίνουν μεγάλα. Επειδή θέλω να εστιάσουμε λίγο και στο κομμάτι της Αλικαρνασσού, είναι άλλωστε και ένα από τα σημεία αναφοράς σας, φυσικά όλος ο Δήμος του Ηρακλείου. Ωστόσο, εκεί υπάρχει και μια τεράστια συζήτηση, κύριε Γιαουρτά, η οποία έχει να κάνει με την αξιοποίηση του λεγόμενου φιλέτου του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, εφόσον λοιπόν κατασκευαστεί και το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Τι κάνουμε με αυτή την έκταση? Η Νέα Αλικαρνασσός, γεννήθηκα και μεγάλωσα και ζω στην Νέα Αλικαρνασσού. Η Νέα Αλικαρνασσός είναι μια παραμελημένη περιοχή. Μια περιοχή που η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δυστυχώς δεν έδειξε την απαιτούμενη προσοχή. Η Νέα Αλικαρνασσός είναι μια περιοχή που έχει τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης. Ένα απλό παράδειγμα πριν απαντήσω στην ερώτησή σας είναι ότι πριν από κάποιους μήνες πάρθηκε μια αμόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για μετονομασία του κλειστού γυμναστηρίου Νέας στα δύο ωράκια σε κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη. Η ονομασία παραμένει ακόμα το ίδιο. Αυτό δείχνει την κολυσιεργία της νυν Δημοτικής Αρχής στα πιο απλά θέματα. Πάμε τώρα στα κομμάτια της Νέας Αλικαρνασσού. Η περιοχή μπορεί να είναι το κόσμημα του Ηρακλείου. Είναι πραγματικά μια περιοχή με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης. Η διεκδίκηση από την επόμενη Δημοτική Αρχή της αξιοποίησης των χώρων του Νίκος Καζαντζάκης είναι από τις προτεραιότητές μας. Εκεί, όταν θα φύγει το αεροδρόμιο και θα πάει στο Καστέλι, θα δημιουργηθεί μια νέα πόλη, ένα νέο Ηράκλειο. Πρέπει να γίνει σωστά μια σωστή ρημοτομία, ένα σωστό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο θα δώσει σε όλους τους κατοίκους και της περιοχής αλλά και του ευρύτου Ηρακλείου μια μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Πάντα για ανάπτυξη της περιοχής και του ευρύτου Ηρακλείου. Βεβαίως, η Δημοτική Ενότητα της Νέας Αλικαρνασσού έχει και άλλες προκλήσεις και άλλες εκτάσεις. Είναι και τα πρώην στρατόπεδα, ιδίως στην περιοχή του Καρτερού, κύριε Γιαουρτά, τα οποία διεκδικεί ο Δήμος Ηρακλείου. Εκεί βλέπετε μια προοπτική, ιδίως γι' αυτό το βραχνά της σχολικής στέγης, δηλαδή να γίνουν νέα σχολεία, ας πούμε. Τα νέα σχολεία είναι ένα από τα πράγματα που είναι οραματικό για την επόμενη μέρα. Εκτός από τα πρώην στρατόπεδα στο Καρτερό, υπάρχει και οι φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, η οποία θα διεκδικήσουμε να την αξιοποιήσουμε την επόμενη μέρα. Και βέβαια, όχι μέχρι να φύγουν οι φυλακές, πρέπει να διεκδικούμε και τα ενίκια από το ελληνικό δημόσιο, που ανήκουν στο Δήμο Ηρακλείου. Και ένα άλλο ακίνητο να σας προσθέσω. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Δεν έχει γίνει. Εμείς θα το κάνουμε. Το πράξη. Έχετε στους στόχους σας. Ναι. Και μάλιστα είναι και επειδή πήγατε να πείτε και για ένα άλλο ακίνητο, πήγατε να με προλάβετε κιόλας ότι έχει να κάνει με την αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου του πρώην φάρου. Εκεί τι κάνουμε? Ο φάρος. Ο φάρος είναι ένα στοίχημα προσωπικό και δικό μου.
Έχει ενταχθεί στο πρόγραμμά μας η αξιοποίηση του κέντρου Φάρους με την ίδρυση ενός μουσείου μικρασιατικού πολιτισμού. Είναι από τους βασικούς στόχους και είναι ένα τεράστιο και οραματικό έργο. Το οφείλουμε, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για τους ανθρώπους που έφεραν την πολιτιστική κληρονομιά από τη Μικρά Ασία και οφείλουμε να μεταλαμβαδεύσουμε τη γνώση στις επόμενες γενιές και στους απογόνους μας. Άρα αυτό είναι και ένα δικό μου προσωπικό στοίχημα και να είναι σίγουρος ο Δημότης Ηρακλείου και της Αλικανασού ότι θα το προτάξω και θα το κάνουμε πράξη. Ένα πολύπαθο κομμάτι που πολλοί κόσμος το βιώνει είναι και τα νεκροταφεία. Και το νεκροταφείο στην Αλικανασό που είναι κορεσμένο, δεν γίνονται εκταφές και είναι ένα πρόβλημα έτσι καθημερινότητας που δεν έχει λυθεί όλα αυτά τα χρόνια. Όπως σας είπα και πριν, τα απλά καθημερινά πράγματα πρέπει να λύνονται κατευθείαν. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες εγκαταστάσεις, κάποια γραφεία, κάποιες τουαλέτες οι οποίες μπορούν να μετακινηθούν αριστερά στο ίδιο οικόπεδο. Εκεί βέβαια θα δοθεί μια προσωρινή λύση με 40-50 καινούριους τάφους. Βέβαια δεν είναι μόνιμη λύση αυτή. Η μόνιμη λύση είναι καταρχήν να υπάρχει προσωπικό μόνιμο, που είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο το διατυμπανίζουμε στη Δημοτική Αρχή πολύ καιρό και δεν έχει δοθεί αυτή η λύση. Και σίγουρα η ηλεκτρονική διαχείριση των εκταφών, γιατί είναι πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος, ο οποίος χάνει τον άνθρωπό του, να έχει να διαχειριστεί και το αν θα θάψει κάποιον άνθρωπο ή όχι. Ναι, γιατί έχουμε δει και σκηνές πραγματικά πυρουκαλούς, κύριε Γιώργο. Τα θυμάστε κι εσείς πολύ καλά. Για τα οικονομικά του Δήμου, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τους τελευταίους μήνες, σας προβληματίζει τι ταμείο θα παραλάβει η επόμενη Δημοτική Αρχή? Έχει γίνει ντόλος αυτό, όπως είπατε. Βέβαια, καθαρός ουρανός σας τραπέζι, δεν φοβάται, να το πούμε γι' αυτό. Δεν μας προβληματίζει, γιατί ξέρουμε ότι θα γίνει ο έλεγχος, όπως έγινε και ο έλεγχος από τον κύριο Λαμπερνό όταν παρέλαβε τη Δημοτική Αρχή. Είναι απολύτως λογικό και φυσιολογικό. Και ο επικεφαλής σας, νομίζω, είπε ξεκάθαρο ότι τα πρώτα πράγματα που θα κάνει είναι να βάλει ορκωτούς λογιστές. Φυσικά, γιατί πρέπει να ξέρουμε τι παραλαμβάνουμε και τι θα βρούμε μπροστά μας. Μάλιστα. Είστε ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος ασχολείται αρκετά χρόνια με τα αυτοδιοικητικά. Πώς φαντάζεστε την πόλη του Ηρακλείου τα επόμενα χρόνια? Και το ρωτώ αυτό με την παράμετρο και της Δημοτικής Αρχής να μπαίνει μέσα και το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Δημοτική Αρχή. Όπως έχουμε εξαγγείλει στο πρόγραμμά μας, το Ηράκλειο πρέπει να γίνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, πρωτεύουσα της Ανατολικής Μεσογείου, με δράσεις καινοτομίες επιχειρηματικές και να στρέψουμε το βλέμμα στο μέλλον. Οι προκλήσεις είναι πολλές και οφείλουμε να είμαστε παρόν σε αυτές τις προκλήσεις. Το διακύβευμα για την επόμενη μέρα είναι ότι δεν πρέπει να αφήσουμε καμία μέρα να χαθεί και πρέπει να δουλέψουμε από την πρώτη στιγμή που θα είμαστε στη Δημοτική Αρχή. Άρα δουλειά προτάσετε, δουλειά, κύριε Γιώργο. Φυσικά. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.